Είχατε κάποιες προϋποθέσεις στο πρώτο ημίχρονο για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε, δεν το καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε αρκετά καλά. Τα παιδιά προσπαθήσαμε πάρα πολύ και πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια και για την εμφάνιση και για το βαθμό που πήραμε, όπως σας είπαμε, τα σημεία του ίδιου στην έδρα. Εύχομαι στον κύριο Αλεξίου καλή επιτυχία, να μπορέσει η ομάδα, επειδή έχουν διαβάσει και ο στόχος είναι στα play-off, να μπει η ομάδα, έχουμε να καταφέρει. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε εμείς την εβδομάδα να διορθώσουμε όποια λάθη κάνουμε σήμερα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να κοιτάξουμε να μπορέσουμε να επιβαρυνθούμε για την έδρα μας και να πάρουμε το παιχνίδι. Έχουμε καλή συνέχεια στο Ολυμπιακό, στο Διόδηση, στη Καλαμαριά. Ερωτήσεις. Λοιπόν, στο προηγούμενο νομίζω ότι μας θα κάνουμε. Επιχείρησαμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ. Πέσαμε τότε σήματα στην θέση του ποδοσφαίρου, κάναμε δύο τρεις φάσεις. Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε το παιχνίδι. Το δεύτερο μήνο δεν είμαστε καθόλου καλοί. Δεν κυκλοφορήσαμε την μπάλα σωστά. Δεν πέσαμε σωστό ποδόσφαιρο. Μας είχε πιάσει πάρα πολύ το άγχος και νομίζω ότι πάγαμε ένα γκολ ενώ έχουμε επίδεση εμείς να κάνουμε πάλι, τρώμε τον κόλπο και την παράγα να φέρνει να δούμε 50 μέτρα και τρώμε τον κόλπο. Ήταν ένα γκολ δηλαδή που δεν έπρεπε να το δεχτούμε. Έτσι εγώ ήταν πάρα πολύ φθηνό. Νομίζω ότι πρέπει τώρα να δούμε τα καλή. Συγχαρητήρια και στον Άγιο στον Πίναγο. Νομίζω ότι ο Πίναγος είχε μόνο μία φάση να μας εισφαλίσει μία κεφαλιά. Και το γκολ που τρώμε δεν είναι γκολ, δηλαδή που έγινε λάθος γκολ 100%. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε. Έχουμε τα επόμενα παιχνίδια, να κατεβάσουμε το πρωτάθλημα. Είναι μια καινούργια ομάδα. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Δεν έγινε τίποτα. Αυτό είπα και στα παιδιά, απλώς πρέπει να ανεβάσουμε και όλη την απόδοσή μας. Και από ό,τι φέτος γνωρίζω, η Καλαμαριά όλα τα παιχνίδια δεν έχει χάσει μέσα στην έδρα της φέτος. Καλύτερος. Δεν εκμεταλλευτήκαμε καθόλου την έδρα μας. Κύριε Παπαδόπουλος, εκτός έδρας και δεν έχουμε πάρει βαθμό μέσα στην Καλαμαριά. Αυτά, μου αφήνετε κάτι να ρωτήσετε, παιδιά. Κόουτ, για δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας, παιχνίδι μια ομάδα δεν προηγείται νωρίς, δεν κάνει σωστή διαχείριση του σκορ. Πού οφείλεται αυτό να μείνει. Για να σου κάτι, στο προβλήμα μου θα κάνει, δηλαδή να μην πείσαμε, δεν μας κάνανε φάσεις. Απλώς εμείς και τα κρέμα με την κόρα μπορούσαμε να πούμε πιο γρήγορα στην κόρα για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δεν το τελειώσαμε στο δεύτερο μας άνθρωπος πάρα πολύ κακή. Αγωνιστικά δηλαδή πολλά παιδιά και παιδιά σε καλή μέρα. Και η αλλαγή του πράγμα δεν μάλλον παιδίσα. Και έτσι πήγε το παιχνίδι. Πάρα με ένα κόρα το δεύτερο και τελειώσουμε με ένα αέρα. Κουτς, για τον επιθετικό, έχει γίνει σύρια, νομίζω. Βλέποντας ίσως τον πάγκο, με ένα σεντερφόρ που αγωνίζεται, δεν υπάρχει άλλο σεντερφόρ, οι υπόλοιποι είναι επιθετικοί, ίσως εξτρέμ κλπ. Αλλά κλασικός επιθετικός, πέρα από το Αθανασιάδη, δεν υπάρχει. Το είχα πει. Για ποιο